Θέλω λοιπόν να τους στείλω ένα μήνυμα σε αυτούς που επενδύουν πολιτικά στη μελλοντική χρεοκοπία του Δήμου, ότι θα διαψευστούν ικτρά, διότι δεν θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση αυτού του Δήμου για να την οδηγήσουν στη χρεοκοπία. Εμείς θα την οδηγήσουμε στην ανάπτυξη, όπως έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Έχουμε αποδείξει με το έργο μας ότι τα καταφέρνουμε και στα δύσκολα, και θα τα καταφέρουμε και στο μέλλον. Ο Δήμος δεν θα χρεοκοπήσει. Αντίθετα, τη λάσπη που εκτοξεύουν θα την επιστρέψουν, ποιοι λέτε, οι πολίτες του Αμαρουσίου στις 7 του Νοέμβρη. Δεν μπορεί άλλο λάσπη η πόλη μας. Και θα στείλουν το ηχηρό μήνυμα ότι το Μαρούσι δεν γυρίζει πίσω. Στη λάσπη και το ψέμα των αντιπάλων μας, εμείς απαντούμε με την προβολή του σχέδιού μας, με την προβολή του προγραμματός μας, στην πόλωση και στην οξύτητα παλαιοκομματικές μεθόδους που καλλιεργούν, απαντάμε εμείς με την ενότητα όλης της πόλης, όλων των πολιτών, όχι στην οξύτητα, όχι στην αντιπαράθεση τέτοιου είδους. Εκείνοι ζητούν την ψήφο σας χωρίς να διαθέτουν πρόταση για το μέλλον. Εμείς ζητάμε τη θετική ψήφο όλων των Μαρουσιωτών για να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας, για να πάμε το Μαρούσι μπροστά. Γι' αυτό ζητάμε από τους συμπολίτες μας τη θετική τους ψήφο και μια καθαρή νίκη με μεγάλη διαφορά, για να έχουμε τη δύναμη ώστε την επόμενη τετραετία μαζί με τους πολίτες να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Να είναι το Μαρούσι πρώτη πόλη στο Λεκανοπέδιο. Αυτό είναι ο πύχης. Αυτό απαιτεί η ιστορία της πόλης μας. Να δώσουμε προτεραιότητα στην εξυγεία, στην οικονομική του Δήμου μας, στην αποτελεσματική διεκδίκηση κονδυλίων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την εκτέλεση μιας σειράς έργων υποδομής σε όλες τις γειτονιές του Αμαρουσίου. Θέλουμε να πετύχουμε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας μέσα από δράσεις που αφορούν από την καθαριότητα και την διαχείριση των απορριμμάτων, την προστασία, την ανάδειξη, την αύξηση των χώρων πρασίνου της πόλης μας, την κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης σε όλο το Μαρούσι, αλλά και παρεμβάσεις για την ανάπλαση των γειτονιών του Πριαστίου μας. Θέλουμε να πετύχουμε την ενίσχυση των κοινωνικών μας υποδομών και την εφαρμογή μιας στοχευμένης δημοτικής κοινωνικής πολιτικής με στόχο την στήριξη αυτών που μας έχουν ανάγκη, ιδίως αυτά τα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν ποτέ στην πόλη μας, χωρίς μάλιστα να πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ. Μιλώ για την βιοκλιματική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, 7,6 εκατομμύρια ευρώ, και την αναβάθμιση της παραδοσιακής εμπορικής αγοράς, ένα έργο που πολεμήθηκε από την αντιπολίτευση για να μην γίνει. Αλλά θα γίνει με τη δική μας επιμονή, με τη δική μας βούληση, με τη δική μας δουλειά. Θέλουμε επιτέλους να γυρίσουμε σελίδα στην πόλη και από την άναρχη πολεοδομική ανάπτυξη που μέχρι σήμερα ταλαιπωρούσε αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία του Αμαρουσίου, να προχωρήσουμε στην εφαρμογή ενός νέου πολεοδομικού σχεδιασμού που θα ενισχύσει τις χρήσεις κατοικίας, θα αυξήσει τους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους πρασίνου και θα αποκαταστήσει τις αδικίες του παρελθόντος σε βάρος της περιουσίας εκατοντάδων συμπολιτών μας, όπως το Σισμανόγλιο με το ΖΟΕ στα Ανάβρητα που λαιλάτισαν τις περιουσίες. Φίλες και φίλοι, στη δύσκολη χρονική συγκυρία που διανύουμε, σε μια περίοδο που χιλιάδες συμπολίτες μας βιώνουν τις συνέπειες της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, εμείς θα δώσουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου του Δήμου μας.
Δικές μας προτεραιότητες δεν είναι ούτε να κλείσουμε τα καπί όπου λένε κάποιοι οικονομικοί φωστήρες που προτείνουν. Θα αυξήσουμε τα καπί, ολοήμερα καπί, σε κάθε γειτονιά. Δεν θα πληρώσει ο συνταξιούχος αυτά τα οποία περνάει η χώρα μας. Ούτε θα κλείσουμε τους παιδικούς μας σταθμούς όπως έγινε σε άλλους δήμους. Ούτε θα προχωρήσουμε στην επιβολή νέων επιβαρύνσεων στους δημότες μας όπως κάποιοι άλλοι ήδη κάνουν. Ούτε απολύουμε εργαζόμενους όπως κάποιοι άλλοι προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Το Μαρούσι χρειάζεται τους εργαζόμενους του για να είναι κινητήριος μοχλός στην ανάπτυξή του. Αλλά βέβαια ούτε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Δεν το κάναμε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς πιστεύουμε ότι η κεντρική εξουσία χρωστάει στο Μαρούσι. Χρωστάνε τα μεγάλα καταστήματα της Κηφισίας. Θα τα διεκδικήσουμε όλα μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Η δική μας δέσμευση είναι ξεκάθαρη. Την επόμενη περίοδο θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μας με νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με ουσιαστική στήριξη της τρίτης ηλικίας, με ενδιαφέρον και σεβασμό σε αυτούς που μας μεγάλωσαν, με μια πολιτική χαμηλών δημοτικών τελών που θα στηρίζουν το εισόδημα των οικοκυριών και την αντιγνωστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης μας, με περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές στον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με ακόμα περισσότερα αθλητικά προγράμματα για τη νέα γενιά, με κοινωνικές παροχές σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη από τη στήριξη του Δήμου, με ενεργοποίηση όλης της τοπικής κοινωνίας και των σημαντικών εθελοντών. Το εθελοντικό μας κίνημα, το Μαρούσι, έχει μεγάλο εθελοντικό κίνημα. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα, το οποίο μπορεί να σταθεί πραγματικός αρρωγός στους συμπολίτες μας που μας έχουν ανάγκη. Προτεραιότητά μας είναι και παραμένει η δημιουργία ενός ανθρώπινου Δήμου που θα στέκεται στο πλευρό του πολίτη. Φίλες και φίλοι, ένας ακόμα λόγος που κάνει αισιόδοξο για τη θετική κρίση των πολιτών απέναντι στην υποψηφιότητά μας και με κάνει αισιόδοξο είναι και η σύνθεση του ψηφοδέλτιού μας. Στο δικό μας ψηφοδέλτιο συμμετέχουν υποψήφοι που προέρχονται από όλες τις γειτονιές του Αμαρουσίου, από όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, από όλους τους κομματικούς χώρους, γιατί μας ενώνει το Μαρούσι. Τα κόμματα είναι ενωμένα στο Μαρούσι. Είμαστε μια παράταξη που ενώνει τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης, μια παράταξη που βάζει στην άκρη τα κόμματα και φέρνει μπροστά το Μαρούσι. Είμαστε η δημοτική παράταξη που ενώνει την πόλη. Η παράταξη που αγκάλιασε όλο το Μαρούσι, όλους τους πολίτες, ανεξαιρέτως, χωρίς αποκλεισμούς. Η δική μας παράταξη, η δική μας υποψηφιότητα υπηρετεί το συμφέρον και των συμπολιτών και της πόλης μας. Δεν είμαστε μια παράταξη που υπηρετεί κομματικά συμφέροντα, ούτε μια υποψηφιότητα που θα χρησιμοποιήσει το βράδυ των εκλογών τη νίκη της ως κομματικό λάφαρο. Η νίκη θα ανήκει στους μαρουσιώτες, θα ανήκει σε όλους εσάς που αγκαλιάζετε την προσπάθειά μας. Στις εκλογές της Κυριακής ψηφίζουμε για το σπίτι μας, ψηφίζουμε για το Μαρούσι και όχι για να εκλέξουμε πρωθυπουργό. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι κάτι που πιστεύω πραγματικά. Φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας ακόμα κρίσιμος παράγοντας που πρέπει οι συμπολίτες μας να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τους πριν πάρουν την τελική τους απόφαση. Και ο παράγοντας αυτός είναι το νέο πλαίσιο λειτουργίας που θα επιφέρει στην αυτοδιοίκηση η εφαρμογή του Καλλικράτη. Αλλά και οι επιπτώσεις που ήδη προξενεί η μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων από την κεντρική εξουσία
εξαιτίας των περικοπών που έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά και των περικοπών που θα μας επιβληθούν το επόμενο διάστημα λόγω της εφαρμογής του μνημονίου. Μπροστά σε αυτό το νέο περιβάλλον που δημιουργείται, ο Δήμος Αμαρουσίου και η πόλη μας χρειάζονται περισσότερο από ποτέ άλλοτε μια ικανή, έμπειρη, διεκδικητική και αποτελεσματική διοίκηση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σαν πόλη σε αυτήν τη συγκυρία να πειραματιστούμε. Δεν πρέπει, δεν ωφελεί την πόλη να ρισκάρουμε επιλέγοντας άπειρες διεκδικήσεις, άπειρους αυτούς οι οποίοι θέλουν να διοικήσουν αύριο, επιλέγοντας αυτούς που θα θελήσουν να είναι αρεστοί στην κεντρική εξουσία και όχι χρήσιμοι στις πόλεις και στους πολίτες μας. Δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μείνει πίσω ένας σχεδιασμός που ήδη έχει ξεκινήσει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε μία μέρα. Το Μαρούσι χρειάζεται μια ικανή διοίκηση για να συνεχίσει από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών να παράγει έργο για την πόλη και τους πολίτες. Χρειάζονται δήμαρχο με γνώση και εμπειρία στην διαχείριση των τοπικών ζητημάτων, με ήθος και αρχές, με ικανή και ισχυρή ομάδα συνεργατών. Δήμαρχο που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι αποτελεσματικός. Στα δύσκολα χρόνια που έρχονται, η πόλη χρειάζεται δοκιμασμένες λύσεις και όχι επιλογές υψηλού ρίσκου με υλικά από το παρελθόν. Όχι επιλογές ρίσκου με πρόσωπα που δεν έχουν ούτε γνώσεις, ούτε εμπειρίες, ούτε να επιδείξουν κάποιο έργο. Κάτι άλλωστε που και οι ίδιοι παραδέχονται σε διάφορα πάνελ τα οποία έχουμε βρεθεί. Το Μαρούσι τα χρόνια που έρχονται χρειάζεται διοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Από διοίκηση που έχει φροντίσει για το παρόν και έχει σχεδιάσει το μέλλον. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία 4 σχεδόν χρόνια έγινε στο Μαρούσι σημαντικό έργο. Το έργο αυτό αποτελεί ουσιαστικά τον καθρέφτη της δικής μας προσπάθειας, όλων μας την προσπάθεια. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι διαθέτουμε και συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Αποδεικνύει ότι εμείς κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Αποδεικνύει ότι ο δικός μας λόγος έχει περιεχόμενο. Στις εκλογές της Κυριακής ζητώ από όλους τους πολίτες του Αμαρουσίου, ανεξάρτητα από το κόμμα που ανήκουν, να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου, να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στο συνδυασμό μας. Με τη δύναμη που θα μας δώσετε με τη δική σας ψήφο, με τη δύναμη της νέας εμπιστοσύνης, θα μπορέσω να υλοποιήσω το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που απαντά και δίνει λύσεις σε όλα τα ζητήματα της πόλης μας. Ένα πρόγραμμα που οδηγεί το Μαρούσι μπροστά. Ζητώ λοιπόν από τους συμπολίτες μου μία καθαρή νίκη. Μία καθαρή νίκη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά. Μια μεγάλη και καθαρή νίκη που θα στείλει παντού τον μήνυμα: το Μαρούσι δεν γυρίζει πίσω, προχωράει μπροστά.